ειλικρινά, δεν ξέρω, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, στο σύμπαν. Αυτή η εκπομπή μας έχει δώσει τεράστιες χαρές. Αυτή είναι μία από αυτές τις χαρές. Δεν το πιστεύω ότι το λέω. Κυρίες και κύριοι, η Νατάσα Βοφίλιου. Με τσιροκόπημα με υποδέχτηκε. Και δικό μου. Κοίταξε, άκου τώρα λίγο. Ειλικρινά θέλω να σου το πω αυτό. Το γνωριζόμαστε εννοώ κάπως. Δεν κάνουμε την παρέα που θα ήθελα. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε. Αναλαβέ στο χέρι μας. Το αναλαμβάνω. Ειλικρινά είναι. Η τιμή είναι τεράστια. Έλα, λίγο μου, όχι, δεν είναι. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να λέμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι τεράστια, γιατί δεν συνηθίζεις να βγαίνεις καθόλου, δεν ξέρω, δεν σου αρέσει, δεν θα μου πεις. Το ότι είπες ναι και ήρθες στο καλό μεσημεράκι, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια στο λέω. Να σου πω καταρχήν ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Σε βλέπω. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά είσαι, από τις είσαι μάλλον η εκπομπή που μου αρέσει και με χαλαρώνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Σου έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Ευχαριστώ, ρε αγάπη. Και να, εδώ βλέπω ας πούμε την αδερφή μου που σε ένα βίντεο κλιπ που είχαμε κάνει. Αυτή δεν ήμουν εγώ. Ρε εσύ. Και όταν κάναμε αυτό το βίντεο κλιπ που μοιάζουμε πάρα πολύ με την αδερφή μου και δείχνει και λίγο πόδι, λέω θα νομίζουν όλοι ότι έχω το πόδι σου, οπότε δεν θα το αποκαλύψω ποτέ ότι είσαι η αδερφή μου. Μπράβο. Λοιπόν, η αδερφή μου και εγώ σε αγαπάμε πάρα πολύ, από πολύ παλιά. Από τα 20 που βγήκα. Από τα 20. 22, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι στο χρωστούσα να έρθω, διότι θα σου πω κάτι που δεν το θυμάσαι. Για πες. Το ξέρεις. Εγώ όμως το θυμάμαι γιατί σε έβλεπα και σε γνώριζα. Και ήσουν επώνυμος από τα πολύ μικρά σου χρόνια. Λοιπόν. Για πες. Είχες έρθει στο πρώτο live που έχω κάνει στη ζωή μου. Πολύ. Ήσουν εκεί μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη. Το φιλιά σας είχε φέρει ο Μίνος Θεοχάρης, ο φίλος μας. Άκου τώρα. Και με είχες δει. Σε είχα δει εγώ στο Βέβαια. Πρώτο live σου. Και βλέπω ξαφνικά, δεν το θυμάσαι. Καθόλου, γιατί είναι γεράματα, κορίτσι μου. Μια εμπειρία που πρέπει να τη θυμάται κανείς. Όχι, θα τη θυμάμαι από εδώ και πέρα. Μήπως θυμάσαι μια τούμπα που είχα φάει. Γιατί επειδή είσαι και εσύ παρατηρητής της ανθρώπινης αναξιοπρέπειας, σαν το θέμα του Καραμουρατίου. Ναι. Και τα βλέπεις αυτά. Όταν συμβαίνουν. Είχα φάει μια τούμπα. Σου λέει κάτι αυτό? Τίποτα. Παιδιά, τίποτα. Εγώ αμνησία. Μάλλον θα είχα πέσει. Δεν είχα μείνει στο πέσιμο. Είχα μείνει σε όλο το υπόλοιπο. Γιατί εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν στον παράκι του Βασίλη αυτά, έτσι. Στον παράκι του Βασίλη, ούτε γιατί κατά διάνοια. Γιατί καρφώνησε όλα τα παιδιά ο Νίκος. Δεν, παντού. δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι ότι όταν σε πρωτοείδα, είπα, λέω αυτή η τύπισσα, τι γίνεται ακριβώς, τι θέλει να μας πει. Γιατί θυμάμαι, ρε παιδί μου, όταν πρωτοξεκίνησες, που είχες το ξανθό, το μαλλί, το κοντό, τύπου Μέριλιν κάτι πήγαινε. Ναι, ναι. Και το έντονο, το κόκκινο κραγιόν, δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η δεύτερη εποχή. Είχα πρωτοξεκινήσει πιο πριν, αλλά καλύτερα που δεν τη θυμάσαι. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Θυμάμαι λοιπόν όμως αυτή την εποχή και έλεγα, επειδή όλο το look στο δικό μου τον εγκέφαλο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που τραγουδούσες. Έλεγα ρε εσύ, η τύπισσα τι φάση, τι παίζει, μας δείχνει κάτι άλλο, τραγουδάει κάτι άλλο. Μέχρι να καταλάβεις τα συνδυάσεις σου έχει περάσει 9 εκατομμύρια μηνύματα, γιατί νομίζω πως με τη μουσική σου είναι ένας από τους στόχους, αν δεν κάνω λάθος, περνάς πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, και αυτό ήταν και ο λόγος, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ότι εμένα το όνειρό μου δεν ήταν να γίνω τραγουδίστρια, να ερμηνεύσω τραγούδια που ήδη έχουν ερμηνευτεί πολύ καλύτερα από τον τρόπο που θα μπορούσα εγώ να τα ερμηνεύσω. Έγινα τραγουδίστρια γιατί με τα τραγούδια του Θέμη και του Γεράσιμου αισθάνθηκα και του Τσίρκα στον πρώτο μας δίσκο φυσικά του φίλου μου, αισθάνθηκα ότι υπάρχουν πράγματα που απασχολούν εμένα, τη γενιά μας και θέλω να βρω έναν τρόπο να τα πω. Και έτσι εγκατέλειψα τις σπουδές μου και αποφάσισα να βρω τον τρόπο να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους μέσα από αυτά τα λόγια. Φοβερή διατύπωση, έτσι. Εξαιρετική αρχικά. Επειδή έχω δει και στο YouTube πάρα πολλές και συναυλίες σου, δεν έχω καταφέρει να έρθω ακόμα. Αυτό που έβλεπα στις συναυλίες και έλεγα. Δηλαδή. Ήταν ότι
από κάποια στιγμή και μετά, πολύ, πολύ νωρίς, από κάποια στιγμή, ενώ έβγαινες και είχες... Ήταν αυτά, όλα καλά μετά. Ήταν ωραία καλά. Μετά από λίγο ερχόταν μια μικρή φωνή, σου ψιθύριζε, Νατάσα, τώρα κάψτο. Και ξαφνικά ήταν σαν έμπαινε κάτι... Σε ελληνιασμός. Παθαίνεις ελληνιασμό, ναι, το παθαίνεις. Παθαίνω, δεν είμαι στα καλά μου. Δεν είμαι στα καλά σου, μην το σένα. Γιατί ήρθα στο καλό μου σήμερα και είμαι κρυός με οροσκόπο κρυό. Έγινε με τις υγείες σας. Κρυός με κρυό. Αλλά ένα από τα αγαπημένα μου ζώδια και όλοι μου... Τι να σου πω, το 50% των ανθρώπων που με περιστοιχίζουν είναι παρθενάκια. Εμείς αντέχουμε. Ταιριάζουμε. Ο σύζυγος τι ζώδιο είναι? Ψάρι. Οροσκόπο Σκορπιό. Ευτυχώς οροσκόπος. Έχουμε έναν άνθρωπο να κρατάει κάτι. Τα μπόσικα. Ο Σκορπιός, γιατί και το ψάρι που είναι δύο μόνοι τους και αυτοί και τα αναλούν τα ψάρια. Αυτός είναι πιο πολύ όμως στη φιλοσοφία, κατάλαβες. Είναι τουλάχιστον, βαθιά. Τουλάχιστον. Στα ύδατα, ας πούμε, της φιλοσοφίας. αυτό με το γάμο πώς το έκανε, συγχαρητήρια αρχικά. Ένα χειροκρότημα από θέλω να δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που όντως αυτό που λένε, δεν μπορέσαν. Άμα θες κάτι να το κρατήσεις μόνο για εσένα, την έκανες τη στιγμή σου, μοναδική στιγμή σου. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας και τη μοιραστήκαμε με τους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους. Και αυτό είναι μεγαλειώδες. Και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν για τέτοια μέρα να τη ζήσουν καταρχήν για τους σωστούς λόγους. Βέβαια. Γιατί σωστοί λόγοι είναι η αγάπη, είναι ότι θες να περάσεις με τον άνθρωπό σου σε μια επόμενη φάση, να καλωσορίσεις τη ζωή σου μια νέα εποχή, να το κάνουν γι' αυτό. Και να το κάνουν ακριβώς όπως το ονειρεύονται. Να μην ακολουθήσουν κανένα στερεότυπο και καμία. Θα το πρότεινα σε όλους. Γιατί είναι μια μέρα που αξίζει να θυμάστε. Κάντε το όπως θέλετε εσείς. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί πέφτουν σόγια αυτά, είναι λίγο. Νατάσα, στην αρχή της καριέρας σου, όντως έκανες τη γραμματέα σου, παιδί. Βέβαια. Μου. Έπαιρνα τηλέφωνο. Το βέβαια. Η αρχή της καριέρας μου καταρχήν είναι πάρα πολύ παλιά. Πρέπει να ξέρεις, είναι το 2004. Λοιπόν, ήμουν 19 χρονών εσύ. Μικρούνιον. Αλλά είχα το θράσος να πιστεύω. Ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που περιμένει να πάω να παίξω. Και τι έκανες? Και έπαιρνα στα διάφορα μαγαζιά, είχα πάρει ένα κατάλογο και έβλεπα πού υπάρχουν χώροι, ας πούμε, μουσικές σκηνές, μικρά μπαράκια, 30 ατόμων, 40 ατόμων και έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα «Γεια σας». θέλω να σας μιλήσω για μια νέα τραγουδίστρια που έχει δικό της, τώρα ετοιμάζεται να βγει ο καινούργιος της δίσκος και αξίζει πραγματικά να παίξει, κάνει φοβερό κέφι με τον κόσμο. Και έτσι οι άνθρωποι του λέγανε «Κέφι». Ωραία. Πρέπει να ξέρεις ότι έβαγα τρανές πόρτες. Έφαγες πορτάρες, έτσι, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, πολλές πόρτες στην αρχή, αλλά κάποια στιγμή ξέρεις ο τρελός. Άμα επιμείνει πάει, το κερδίζει. Άμα επιμείνει. Βάζεις στιγμή... στόχους, τους βάζεις. Σ' αρέσει. Βάζεις μεγάλους Βάζω ή μικρούς. Και... Κοίταξε, δεν έχω μακροπρόθεσμο όνειρα, ποτέ δεν κάνω. Γιατί πιστεύω λίγο ότι σε πάει και η ζωή. Φυσικά. Γιατί ένα και είμαι και τρανό παράδειγμα. Έτσι, γιατί εγώ θέλω να ασχοληθώ με το διπλωματικό σώμα. Άκου τώρα, φαντάζεσαι να ήμουν εγώ διπλωματικό σώμα. Ωραία, γιατί... Καταστροφή. Μόνο. Υπέροχο και μόνο προβλήματα. Και μικρή στεναχώρια, παιδιά, πήγα μόνο τα είπα προβλήματα. Με φύγαμε. Έτσι. Πόσο αλλά... ήρθε, συγγνώμη, πόσο και ήρθε και αυτό. Μουσική. Με το διπλωματικό πώς. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να. Ένιωθω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω μέσα από το ίδιο με το σύστημα να κάνω. Κάτι καλό για τους ανθρώπους. Τώρα ήμουν 17 χρονών. Πού να ξέρα. Μα και εγώ ήθελα να γίνω κτηνίατρος και γιατρός χωρίς σύνορα. Μόλις κατάλαβα τις δέσμες, έκανα το καλό με σήμερα και τελειώσαμε. Έτσι, και τελειώσαμε. Τώρα δεν. Και έρχεται μια μέρα ο Τσίρκας, ο Κώστας, που ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο και μου λέει: Να σου πω, εσύ, θα στείλουμε σε ένα διαγωνισμό ένα τραγούδι. Και δεν έχουμε μια τραγουδίστρια. Εγώ τραγουδίζω στις γιορτές. Δεν έχουμε, μου λέει, μια τραγουδίστρια να μπορεί να το πει κανονικά, γιατί μου λέει: Κανένας από τους δυο μας δεν τραγουδάει. Με ένα φίλο μου, τον Γεράσιμο, τον Ευαγγελάτο. Καλά μου λέει, γράφει, καλά. Καλούτσικα, εντάξει. Ναι. Τα έχει καταφέρει να πει. Εντάξει, και ωραία. Πάω εκεί πέρα. Άκου τώρα. Και γνωρίζω το Γεράσιμο, καλά. Εντάξει, έπαθα αυτό που παθαίνουν όλοι όταν γνωρίζουν το Γεράσιμο. Τελείωσα στη γοητεία του πνεύματος, στην ευφυΐα, στο ταλέντο. Και το πρώτο τραγούδι που βλέπω είναι η Ασπιρίνη. Εμένα μόλις έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Και έρχεται ξαφνικά ένα τραγούδι στα χέρια μου που λέει: Σαν παιδιά χωρίς γονείς όλοι εμείς, μετά τις 12 στα σπίτια μας γυρνάμε. Και λέω: Κοίταξε να δεις μάγκα μου εδώ πέρα. Έκατσε. Κάτι συμβαίνει. Όχι, ήρθε. Κάτι συμβαίνει. Αν τα παρακολουθούσες δηλαδή αυτά λίγο, γιατί όπως το λες τώρα που το ακούμε, φαντάζομαι, λες ότι πώς γίνεται που ήρθε η συνθήκη, τη συγκεκριμένη συνθήκη ήρθε. Ναι. Σχεδόν να μην μπορείς να πεις και όχι. Να πεις ότι το πω, δεν γίνεται να μην το πω. Δεν μπορούσα, έγινε η ζωή μου. Έγιναν τα λόγια που αν ήθελα, είχα έναν τρόπο να τα γράψω, θα τα έγραφα έτσι. Η μουσική θα την έκανα έτσι. Και μετά στην ακρόαση αυτή που πήγαμε και κερδίσαμε, βγήκε η Ασπιρίνη κτλ. Μαζί με την Ελεονόρα ήμασταν σε αυτή την ακρόαση. Εκεί γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Μια μεγάλη παρέα καλλιτεχνών νέων τότε. Εκεί γνωρίσαμε το Θέμη. Και τελείωσε. Και
από τότε είμαστε μαζί και πάει το διπλωματικό σώμα. Πάνε δεν όλα, τελείωσα τις πολιτικές επιστήμες που σπούδασα. Δεν πειράζει, γερή να είσαι. Το έχει ο μπαμπάς μου να το λέει. Δεν πειράζει, ας λέει τα τραγούδια σου. Ωραία είναι. Άκουλε, ναι, καλύτερα. Τα λέει, σωστά. Να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι με τα δύο αυτά τα άτομα σίγουρα, ας πούμε, τα έχετε πει σε κάποιες καμιά δεκαριά ζωές? Πιστεύω ότι ήταν το κάρμα μου. Είναι κάρμα. Γιατί μιλάμε συνάντηση, πώς να σου πω, γνωρίζουμε όλοι κατά καιρούς συνεργάτες και λέμε τι ωραία που ταιριάζουμε και όντως με κάποιους ανθρώπους αισθάνεσαι ότι υπάρχει μία χημεία. Εδώ έχω την αίσθηση εγώ, και μιλάω εκ του αποτελέσματος φυσικά, ενώ αυτό που παράγεται και τρεις μαζί, ότι είναι, είναι σαν να είναι μία ψυχή που λέει θα πάρεις, ναι, ένα μικρό κομμάτι εσύ, ένα εσύ. Όταν βρεθείτε θα γίνει το ένα. Έτσι έγινε και γι' αυτό το λόγο και πιστεύω ότι η συνάντησή μας έκανε και τους τρεις καλύτερους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Βοηθάει πολύ ένας τον άλλον, έχει σημασία. Πολύ καλύτερους ανθρώπους, γιατί για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί, να παραμείνουμε οικογένεια, ενώ δουλεύουμε μαζί, ενώ μπαίνουν όλα αυτά τα βλαβερά πράγματα ανάμεσα στη σχέση, που είναι τα λεφτά, η δουλειά, το η άγχος, φήμη, το άγχος, γιατί αυτά είναι πράγματα βλαβερά. Ναι, βέβαια. Εμείς καταφέραμε απέναντι σε αυτό να υψώνουμε πάντα τον τοίχο της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της φιλίας, της πίστης στην τέχνη που κάνουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Αγαπάς και σέβεσαι αυτό που κάνεις. Έχετε και κοινό στόχο. Έχετε ένα κοινό στόχο. Βέβαια. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό που θέλετε να γίνει, να βγει από εσάς, θέλετε να είναι άρτιο αρχικά. Και με κάποιο τρόπο είναι πάντα κρυμμένο ένα μικρό κλειδάκι. Δηλαδή, όποτε τραγουδάς, και ο Θέμης, τον αγαπώ πολύ, όταν πάτε με ένα μικρό κάντρα και γινόμαστε όλοι σε δύο. Δηλαδή και να μην σου έχει τύχει κάτι από το τραγούδι, με τον τρόπο που το λες, αρχικά εγώ πιστεύω ότι τα έχει ζήσει όλα, με έχει πάρει μαζί σου δηλαδή, λέω καημένη κοπέλα, τι έχει περάσει, δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, αλλά τα λες. Μην νομίζεις. Α, τι έχει περάσει, καημένη κοπέλα. Μπορεί να είμαι μόλις 19 χρόνια. Μόλις 19, αλλά έχω ζήσει κι αν έχω ζήσει. Έχω ζήσει. Είναι λοιπόν, είναι μαγικό το κομμάτι αυτό, το πόσο, ρε παιδί μου, μπορείς να πάρεις τον άλλον. Την επειδή ίδια είσαι καλλιτέχνης, θα το καταλάβεις. Είναι η αλήθεια. Είναι ότι εμείς μιλάμε για πράγματα που τα έχουμε δει. Είναι απτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν σε ένα φίλο. Τα έχουμε νιώσει. Και έτσι, όταν το πιστεύεις αυτό που λες με όλη σου την ψυχή, γίνεται αυτό το θαύμα. Μιλάς και σε αυτόν. Και σε αυτόν μιλάς και σε αυτόν. Σε όλους, μιλάς σε όλους. Και εσύ νομίζω αυτό έχεις καταφέρει. Εμείς αυτό έχεις καταφέρει, τώρα, Νίκο, γιατί σε βλέπουν όλων των αισθητικών προσανατολισμών άνθρωποι. Δηλαδή, σε βλέπουν και σε γουστάρουν, γιατί βγαίνει αυτή η αλήθεια. Και εγώ είμαι εδώ σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είμαι με σε έναν ειλικρινή άνθρωπο που αγαπάει αυτό που κάνει και δίνει το 100% της ψυχής του. Αυτό φαίνεται. Γιατί μπορεί να είμαι βυθισμένη στην τέχνη μου. Είσαι βυθισμένη, αλλά ταυτόχρονα μπορείς να δεις. Αλλά ταυτόχρονα. Να δει, θες και εσύ. Θέλω να ψυχαγωγηθώ η γυναίκα. Θέλεις και εσύ να γελάς. Θέλω να δω ένα καλό μεσημεράκι. Με γελάω μαζί σου, σε βρίσκω απίστευτα. Αστείο θα πω. Αστείο, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είσαι σαν χλαμάρος όποτε θες. Σαν χλαμάρας. Είσαι ευφυής όποτε θες. Δηλαδή είσαι πολύ γαμωτά άτομα, ρε φιλέ. Έγινε. Τα φιλιά μου. Σε όλους. Κοίταξε. Τι να σου πω και εσένα τώρα. Άμα Νατάσα. Κοίταξε να δεις τώρα, Νατάσα. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ας μείνουμε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι. Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να δώσεις συνεντεύξεις? Ωραία. Λοιπόν. Και μην το χαλάσουμε τώρα. Συνέχισε να μην βγαίνεις. Αλήθεια. Ναι, κοίτα να δεις. Θέλω να βγαίνω στην τηλεόραση γιατί θεωρώ. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το μέσο είναι πολύ επιδραστικό στους ανθρώπους. Επιδραστικό. Πάρα πολύ. Άρα, θέλω να βγαίνω σε εκπομπές και σε πράγματα που νιώθω ότι διασκεδάζουν έναν άνθρωπο με το σωστό τρόπο, με αυτόν που εγώ θεωρώ μάλλον σωστό τρόπο, που δεν έχουν ρατσιστικό λόγο, γιατί η ψυχαγωγία ξέρεις ότι είναι γεμάτη και υπάρχουν άπειρες εκπομπές που έχουν. Ακούς πράγματα που σου πέφτουν τα μαλλιά. Λες αποκλείεται. Άρα, λες αποκλείεται να γίνεται αυτό στην τηλεόραση μέρα μεσημέρι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες. Δεν βγαίνω λοιπόν στην τηλεόραση γιατί δεν νιώθω πάντα ότι έχω κάτι να πω. Πολύ βασικό. Τώρα έχω κάτι να σου πω. Φυσικά. Και, δεν εκτιμώ πάντα την νοοτροπία. Συμφωνώ, που είναι στημένη επειδή μια εκπομπή. Ή καμιά φορά, και αυτό ξέρεις, έκανε λίγο φοβικό. Τα λέγαμε και μέσα στο καμαρί με τα παιδιά. Εγώ δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω αποτραπηχθεί με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει. Απαραίτητα. Δηλαδή πιστεύω ότι εντάξει, έχω ένα παραπάνω φόβο. Γιατί βομβαρδιζόμαστε από παντού καθημερινά
Το ξέρεις πολύ καλά. Φυσικά και το προσέχουμε και το έχουμε και στο μυαλό μας. Και εσύ ποτέ δεν το έχεις κάνει. Προσέχεις πολύ. Προσέχω γιατί δεν είναι ωραίο. Όχι, γιατί το πιστεύεις, άνθρωπέ μου. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί είσαι αυτό το σχαρί. Έχει σημασία. Απλά γι' αυτό σε ρωτάω. Ακριβώς επειδή εσύ. Το απάντησα ειλικρινά, έτσι. Θα μπορούσα πολύ... να σου απαντήσει για ψέματα μεσημέρι. Σ' αγαπώ, αλλά σ' αγαπώ. Το απάντησα ειλικρινά. Άστα το. Τελειώσαμε. Θα σε χωρίσω. Τελειώστε. Το έζησε να ζήσουμε κι εμείς ένα νησί. Να κάνουμε ένα γάμο. Δεν... Να μην κάνουμε έναν. Έναν. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι, ότι αποτελείς για πάρα πολύ κόσμο και για νέα παιδιά πρότυπο, ο τρόπος όλος, το πώς το χειρίζεσαι, το όποτε θα μιλήσεις, το τι θα πεις, το την ίδια στιγμή που θα πεις κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι δευτερόλεπτα το φιλτράρει ο εγκέφαλος. Ναι. Δευτερόλεπτα, όχι με την αρνητική έννοια, δευτερόλεπτα. Ναι. Την ίδια στιγμή το σπάς όλο και τους λες, υπάρχει και αυτό που είναι και χαλαρό και μπορείς ταυτόχρονα να το κάνεις. Έτσι είναι. Οι άνθρωποι είμαστε μία. Και η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει μία γκάμα συναισθημάτων. Μπορεί να ξυπνήσεις και να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στον δρόμο και μετά από λίγο να δεις έναν φίλο, να τον αγκαλιάσεις, να το ξεχάσεις αυτό. Μετά μπορεί να συμβεί κάτι φοβερό, να ανοίξεις ειδήσεις και να δεις κάτι δραματικό που έχει συμβεί και πρέπει να πάρεις θέση. Μπορεί να βγεις στον δρόμο, μπορεί να γελάσεις με τον Νίκο, να πεθάνεις στα γέλια το ίδιο βράδυ. Μπορεί όλα αυτά, γιατί αυτό είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε όλα αυτά. Απλά επιλέγουμε μερικές φορές και φταίει νομίζω το βάρος και η συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε. Επιλέγουμε μερικές φορές να λέμε. Όταν δουλεύω, είναι αυτή η βαρβαρότητα που μου συμβαίνει. Δουλεύω, κάνω αυτό που δεν αγαπάω ενδεχομένως, είμαι με ανθρώπους που δεν αγαπάω. Οπότε όλη η υπόλοιπη μέρα μου θέλω να είναι, ας πούμε, κάτι ελαφρύ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό και κάνω και αυτό το ρεπερτόριο. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κλάψει με το σου βρήκε και μετά από ένα λεπτό να σκάσει τα γέλια με τις βλακίες που θα κάνω, ας πούμε, στις μεγάλες αγάπες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι και. Ενώ δηλαδή πραγματικά φωτίζεις όλο το μέσα σου, μας το δίνεις. Άκου λίγο τώρα, γιατί λέμε. Αλλά εντάξει, σε τελική ανάλυση. Εδώ το κορίτσι αποφάσισε να κάνει τρεις συναυλίες. Αποφάσισε μόνο τρεις συναυλίες. Θες να βγούμε στους δρόμους γυμνοί. Χαίρεσαι. Χαίρομαι. Ζήσε τη ζωή μας όλα. Αυτή η μέρα να βγούμε στον δρόμο γυμνή, να βγω κι εγώ όπως θέλω, που με αναγκάζουν να ντύνομαι. Από όσο θέλω, είμαι τόσο κοντά να βγάλω το βρακί. Έρχεται η ώρα. Εγώ, ρε, μαζί σου θα οργανωθούμε. Θα οργανωθούμε να γυμναθούμε και να κατεβούμε. Και στο Σύνταγμα θα κατεβούμε. Καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Άντε πια. Λοιπόν, είναι τρεις συναυλίες εν Λευκό. Σαφέστατα ο τίτλος. Ναι. Είναι στο Πειραιός 117 Academy. Yes. Oh my Συναυλιακό God. Χώρο. Συναυλιακός ωραίος. Power. Είναι την 5η 19 Δεκεμβρίου, 5η 23 Ιανουαρίου και 5η 20 Φεβρουαρίου. Επαναλαμβάνω, σημειώστε. 5η 19. Έχει σημασία γιατί μας τα έκανες σπαστά. Μπορείτε να βρείτε όμως, μπορείτε να οργανωθείτε. Μας έχεις φάει τη ζωή. 5η 19 Δεκεμβρίου, οριακά θα βρείτε, φαντάζομαι. 5η 23 Ιανουαρίου, με μια καλή διάθεση, ναι. 5η 20 Φεβρουαρίου, μπείτε τώρα. Για να είμαστε οκ. Okay. Αλλιώς δεν γίνεται. Να πούμε τι κάνουμε εκεί. Φυσικά. Να προετοιμάσουμε. Φυσικά. Λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια και η τελευταία μας παράσταση, η πρώτη τελευταία μάλλον ήταν τον Μπέλ Ρεύ, που ήταν όλο πολύ. Τον Μπέλ Ρεύ, τι ωραίο. Με 16 άτομα ορχήστρα, βιολιά. Έβγαλε ο Θέμης το αποθυμένο του με το βιολί, πήγε το βιολί. Δηλαδή αυτό και το βιολί του σύννεφο. Ναι. Λοιπόν, μετά ήρθε η επόμενη παράσταση, η περσινή. Που δεν λέγαμε κανένα δικό μας τραγούδι. Ναι, το θυμόμαστε. Κάναμε, θυμηθήκαμε τι είναι αυτά που μας κάνανε να θέλουμε να γράψουμε μουσική. Κάτσε, πρέπει να αποδίδουμε, ας πούμε, και ένα φόρο τιμής. Συμφωνώ. Σε όλα αυτά που μας έχουν διαμορφώσει. Και φέτος αποφασίσαμε, ξύπνησα, τότε στον ύπνο μου πρέπει να ξέρετε, γιατί ήταν να κάνουμε κάτι άλλο. Και ξυπνάω, στέλνω μήνυμα στα γόρια και τους λέω κάποια λέξη που δεν μπορώ να σας πω. Γιατί όμως, μου κάνει εντύπωση. Μην την πεις, όχι, με κοιτάει, όχι παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν, δεν είναι βρισιά. Περισσότερο για τις διατροφικές μας συνήθειες. Ναι. Έγινε. Αυτό αντικατοπτρίζει. Λοιπόν, ναι. Στον, λοιπόν, 12 η ώρα το μεσημέρι πρέπει να βρεθούμε κτλ. Έρχονται λοιπόν τα παιδιά, τους λέω παιδιά, θέλω να κάνω συναυλία. Είδα στον ύπνο μου ότι βγήκα σε μια μεγάλη σκηνή, είχε κόσμο από κάτω και όλο αυτό το πράγμα παλόταν και γινόταν ο χαμός. Και ήταν μία. Μου λέει Θέμης, μία. Λέω εντάξει, ας κάνουμε τρεις, μία το μήνα. Λέω Γεράσιμος, μία το μήνα. Του άρεσε. Αυτό είναι. Εν Λευκό. Και πήγαμε, το ανακοινώσαμε, τράβαγαν τα μαλλιά τους οι άνθρωποι. Φυσικά, οι χαρήκανε πολύ άλλοι άνθρωποι. Λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα. Το μία το μήνα, φαντάζομαι, είπανε γιούπι. Αλλά είναι ένας χώρος πολύ μεγάλος. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε κιόλας. Δεν τρελαινόμαστε. Τώρα, το ότι μπορεί. Εσείς να τρελαινόσαστε. Εσύ τρελαίνονται εδώ. Το ότι η αλήθεια μπορεί να φανεί σε κάποιον τρέλα, όχι, περιμένουμε. Αρχικά η Αφίσα. Είναι τόσο ωραία. Είναι μπράβο, μπράβο.
Πολύ ωραία τύψα που μας κοιτάει με στα μάτια το κορίτσι. Ευχαριστώ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ ωραίο κραγιόν αυτό, κράτα το. Ενημερωτικά στο λέω. Να το έχεις σου πάει πολύ σε κούκλα. Τώρα πρέπει να πω και κάποια άλλα πράγματα γιατί. Ό,τι μας πεις θα τα κάνουμε. Μα όχι, θα πω ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε. Για γιατί έχεις τρελαθεί. Ναι. 8 Φεβρουαρίου, άκου τώρα. Όπως είστε Θεσσαλονίκη. Ναι. Σημειώστε στο Principal. 8 Φεβρουαρίου το Ενλευκό έρχεται μία μόνο παράσταση. Η κοπέλα τρελάθηκε. Μετά φεύγεις εξωτερικό, καλό ταξίδι. 9 Μαρτίου πάει στο Άμστερνταμ. Την παράσταση μόνο λόγο. Γιατί πειράμες. Είμαστε και κουλτουριάριδες. Είστε κουλτουριάριδες. Ενλευκό αλλά και μόνο λόγο. Και 10 Μαρτίου στο Düsseldorf. Ακριβώς 2 ώρες με το τρένο. Δεν χορταίνει, δεν βαριέται. Πάει 26 Μαρτίου στην Κύπρο η κοπέλα. Στο Θέατρο Λευκωσίας η παράσταση αυτή Ενλευκό. Και 27 Μαρτίου Ριάλτο στη Λεμεσό πάλι Ενλευκό. Και μετά δεν είναι τίποτα. Το κάνει και το καλοκαίρι τουρ. Ναι, μεγάλο τουρ. Έχω πολύ καιρό να κάνω μεγάλο τουρ. Να κάποιοι άνθρωποι ξέρουν ότι. Να κάνει ρε. Κάνει η Νατάσα. Κάνει η Νατάσα. Είναι ο φίλο. Τρελάθηκε. Έτσι. Τρελάθηκε είναι αυτό. Δεν πα καλά. Κοίτα να δει. Ναι, αυτό είναι όλη μα η φάση. Σ' αρέσει όμως και σου πάει κάπως ρε παιδί μου για κάποιο λόγο. Και αυτό το γύρω, κάτι είναι και ωραίο. Βέβαια. Και το ξέρεις και εσύ με τις περιοδίες, το έχουμε ανάγκη αυτό. Είναι ωραίο. Αλλάζει όλη η ενέργεια, πηγαίνεις, είναι αλλιώς, σε περιμένουν, είναι πάρα πολύ ωραία. Νατάσα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ. Θα παίξουμε παιχνίδι. Θα... Τι λέει η κοπέλα. Ποιο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι, η κοπέλα πάει. Μου! Περίμενε. Συγγνώμη. Το παιχνίδι το κρατάω για τη δεύτερη φορά που θα έρθεις. Έλα ρε Νίκο. Για τη δεύτερη. Λυπάμαι. Πρέπει. Κοίτα το μουζουράκι. Τον έβαλες να πουλήσει ένα πράγμα. Πώς, τι ωραία που την και πουλήσε. Το κάνει τέλεια εντό μεταξύ. Είναι αλήθεια. Και ήθελα και εγώ να. Ωραία, κοίταξε. Τέλος έτσι πάντων. Γίνεται τώρα για τη σχέση. Πρέπει να τραγουδήσω δηλαδή. Όχι, επειδή είναι αρχή, πρέπει λίγο να καψουρευτούμε. Εντάξει. Εσύ ήρθες, με καψούρεψες. Τώρα σε καψουρεύω εγώ με ένα παιχνίδι για την επόμενη φορά. Και τώρα φυσικά εντάξει, θα μας τραγουδήσεις. Νατάσα Αποφίλου, κυρίες και κύριοι. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι. Εσύ είσαι υπέροχη. Κάτσε να κουμποθώ, να μην κάνουμε τη γύμνια από τώρα. Ωραία, κουμπός εσύ. Είπαμε να οργανώσουμε στο Σύνταγμα. Πάμε εμείς, ξέρετε, ετοιμαστείτε να διασκεδάσουμε. Θα το σπάσουμε το πλατό. Όλα θα το σπάσουμε. Θα το σπάσουμε όλο. Πάμε, ακόμα κουμπώνετε. Κουμπώνομαι για να μην, γιατί θα μου λες μετά καλά μεσημεράκια και τέτοια. Εντάξει, εντάξει, τα δίκια σου. Λοιπόν, έλα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είστε έτοιμοι. Σαν να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Φιλίες κι αγάπες που πήραν οι δρόμοι. Κλεμμένοι, κρυμμένοι, κρυφά δανεισμένοι. Τυχαίοι, γενναίοι, δειλοί, φοβισμένοι.
ψυχή μου και ξένη, λαμπρή και θλιμμένη. Σε σχέση, σε σπίτια, καλά κλειδωμένη. Χαρούμενοι, άσχετοι, συνεπιβάτες. Βαέμ, καλλιτέχνες, παιδιά με γραβάτες. Εχθροί μου και φίλοι που δίνουν με μέτρο, που κάνουν σπατάλι. Αγάπες που έμοιαζαν να έχουν αξία κι άλλες που ξέμειναν στη χειραψία. Φτωχοί συγγενείς που σερβίρουν τα έτοιμα. Η λογική κι όσοι ζουν με το αίσθημα. Η λογική κι όσοι ζουν με το αίσθημα. Η λογική κι όσοι ζουν με το αίσθημα. Πώς ζουν με το αίσθημα.